Γεια σας, γεια σας. Στο σημερινό επεισόδιο της εκπομπής Κουνώντας την Ουρά, που ξεκινάει μόλις τώρα, θα πάμε να δούμε από κοντά το πάρκο του Μπαρμπαγιάννη. Ένα πάρκο το οποίο βρίσκεται στη συνοικία Βότση, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, και φτιάχτηκε με μεράκι και πολύ αγάπη από τον ίδιο τον Μπαρμπαγιάννη, ο οποίος έχει πλέον φύγει από τη ζωή. Μάλιστα, το δημιούργημά του συνεχίζουν να το φροντίζουν με την ίδια αγάπη και το ίδιο μεράκι η κυρία Παναγιώτα και οι φίλοι της, καθώς του το υποσχέθηκαν. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε με την εκπαιδευτικό και μουσικολόγο Μαρία Ισαβέλα Δαλαμπύρα, η οποία θα μας πει για το πώς είναι η ζωή της με τον μεγαλόσωμο λευκό μαλτέζο της, τον Λούι. Ενώ η κτηνίατρος του Σιπαζάθ, Ελίζα Παπαϊωάννου, θα μας συμβουλέψει για το πώς να ταΐζουμε τα ζωάκια μας και τι πρέπει να προσέχουμε ώστε να τα κρατάμε υγιή. Είναι η Άννα, είναι η πιο μεγάλη γατούλα απ' όλα. Αυτή η άσπρη. Έχει το όνομα της κόρης μου. Έλα, νούλα μου. Έλα. Έλα, αγάπη μου. Έλα. Αυτή είναι η Τατού. Εκείνη η Μαριλού. Αυτός είναι ο Χρήστος. Η Διονυσία. Η Πόπη. Ο Βαγγέλης. Ο Παντελής. Η Γαβριέλα. Έλα, Άννα. Η Μπετούλα. Έλα. Έλα, Τατού μου, έλα. Έλα, αγάπη μου, να φας. Έλα, αγάπη μου, έλα, καρδούλα μου, έλα. Έλα. Η ιστορία του πάρκου έγινε πριν από 15 χρόνια. Το έκανε ο Κυριάννης, ο οποίος έχει πεθάνει εδώ και 5 χρόνια, μαζί με τον Χρήστο τον Μπουρναρού. Αυτοί το πρώτο ξεκινήσαν εδώ. Και μετά και άλλοι γείτονες, και ο Γιώργος, και η Φωτεινή, και η Πόπη, και ο Τασούλης, και ο Σταύρος που έκανε τις ομπρέλες. Όταν πέθανε όμως ο Κυριάννης και πριν πεθάνει, με παρακάλεσε και μου είπε: Γιώτα, εγώ είμαι άρρωστος. Αν θα πεθάνω, δεν θέλω το πάρκο να το εγκαταλείψεις. Και εγώ του είπα: Κυριάννη, όχι, δεν θα το εγκαταλείψω. Θα το φροντίζω και όπως και το κάνω. Το καθαρίζω κάθε μέρα, το σκουπίζω. Με βοηθάει λίγο και η Πόπη στα ποτίσματα. Και έχουμε και τις γατούλες. Οι γατούλες οι οποίες ήρθαν πριν από 11 χρόνια. Ένα παιδί ο Θανάσης, που έχει συνεργείο καθαριότητας, του έδωσε μια κυρία μια σακούλα να την πετάξει στα σκουπίδια. Και η σακούλα κουνιόταν και μέσα είχε γατάκια. Τα έφερε εδώ, εμείς με τον Κυριάννη τα φροντίσαμε, τα δίναμε γαλατάκια γιατί ήταν πολύ μικρούτσικα και από εκεί και πέρα, από τα 3 γατάκια γίνανε 20. Τα έφερε εδώ, ήταν 4 γατάκια, πολύ μικρούλια όμως. Εμείς με τον Κυριάννη τα φροντίσαμε, κάναμε εδώ ένα υπαίθριο έτσι σπιτάκι. Τα ταΐζαμε γάλα τα δύναμη γιατί ήταν πάρα πολύ μικρούλια. Και από εκεί ξεκίνησε. Έχει 11 χρόνια που ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Και αυτή τη στιγμή έχουμε 20 γατούλες, οι 15 είναι στηρωμένες. Τα 5 είναι μικρούλια τα οποία θα τα στηρώσουμε και αυτά. Έλα, Καλίτσο. Έλα, αγάπη μου και εσύ. Έλα. Έλα, Καλίτσο. Τα στηρώνουμε εγώ, η Μαρία και η Διονυσία. Είμαστε 3 γυναίκες που μοιράζουμε τα έξοδα γιατί κάθε γάτα θέλει 70 ευρώ για να τη στηρώσει. Έλα. Έλα, αγάπη μου, ένα ρολούμ, ένα ρολούμ. Έλα. Έλα, 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 Καλίτσο, έλα, 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 Καλίτσο μου, έλα, αγάπη μου, έλα, Καλίτσο μου, έλα, έλα, αγάπη μου. Τα έχουμε όλα στηρωμένα, τα φροντίζω εγώ, η Μαρία και η Διονυσία, 3 γυναίκες. Το πρωί τα ταΐζω εγώ, το βράδυ τα ταΐζει η Διονυσία, είναι όλα με τις ταμπλέτες τους για να μην έχουν ψήλους. Τα πηγαίνουμε στους γιατρούς, όλα στηρωμένα. Μόνο τα 5 τα μικρούλια δεν είναι στηρωμένα, τα οποία θα τα στηρώσουμε και αυτά μέσα σε 2 μήνες. Τα αγαπάμε, τα φροντίζουμε. Η γειτονιά άλλη τα θέλει, άλλοι δεν τα θέλουν. Εμείς όμως δεν τα αφήνουμε. Εγώ η ώρα 8 κατεβαίνω και τα ταΐζω τα γατάκια. Τα ταΐζω. 7 η ώρα κατεβαίνει η Πόπη και τα ποτίζει. Ποτίζει το πάρκο γενικά. Μετά το σκουπίζουμε το πάρκο. Κάθε μέρα το σκουπίζουμε επειδή υπάρχουν τα πεύκα και πέφτουν οι βελόνες. Το μεσημέρι τα ρίχνουμε λίγες κροκετούλες στα γατούλια και τρώνε. Και το βράδυ γύρω 8 με 8.30 τα ταΐζει η Διονυσία τα γατάκια. Και αυτή είναι η ιστορία από τα γατάκια. Τα ταΐζουμε το πρωί. Το πρωί τα ταΐζω εγώ. Το βράδυ τα ταΐζει η Διονυσία. Και το μεσημέρι τα ρίχνουμε κροκετούλες εκεί. Θα σας δείξω πού ακριβώς. Έχουμε 2 ταπεράκια. Τα βάζουμε κροκετούλες. Και όποιο θέλει τρώει και όποιο θέλει. Έλα, Ανούλα μου, αυτή είναι η πιο μεγάλη.
11 χρονών είναι η Άννα. Η Άννα η οποία είναι και εμβολιασμένη. Όλα έχουν αμπούλες, ξέρετε, για να μην έχουν ψήλους. Όλα έχουν αμπούλες. 3,5 ευρώ η αμπούλα. Όλα έχουν αμπούλες. Έλα, έλα αγάπη μου. Θα σας δείξω τώρα και πού κοιμούνται. Ελάτε να σας δείξω. Ελάτε. Έχουμε και στην πιλωτή σπιτάκια, αλλά δεν πειράζει. Τώρα αφήστε τα εκείνα. Εδώ τα βάζω μικροκετούλες στο μεσημέρι και τρώνε. Να βλέπω, όπως βλέπετε. Έχουν αυτά τα παιχνιδάκια τους. Έχουμε πάρει 2 κύλινδρους, όπως βλέπετε, κόκκινους. Μπαίνουν μέσα, παίζουν, παλεύουν, χαίρονται. Έχει εδώ νεράκι άφθονο. Μάλιστα με τον καύσωνα, τον πολύ, βρέχαμε τον τοίχο από εκεί με νερό και πηγαίναν και όλα ξαπλώναν μέσα στο τσιμέντο που ήταν βρεγμένο για να μην ζεσταίνονται. Άλλο τίποτα δεν κάνουν τα γατάκια. Τα γατάκια αυτοί είναι να παίζουν, να χαίρονται, να παίζουν μέσα στο πάρκο, μέσα στη δροσούλα. Κοιμούνται το βράδυ στα σπιτάκια τους. Έχουμε και στην πιλωτή ένα σπιτάκι. Άμα βρέχει, πηγαίνουν και σε εκείνο το σπιτάκι και κοιμούνται. Και είναι 3 ευτυχισμένα. Μακάρι όλοι να φροντίζαν έτσι τα ζωάκια. Εδώ βάζουμε κροκετούλες αυτά τα ταπεράκια και τρώνε. Εδώ είναι ένα σπιτάκι, μπαίνουν τα μικρούλια. Εκεί μπαίνει το πιο μεγάλο. Τώρα και εδώ το νεράκι τους. Και εδώ η άμμος όπου κάνουν τα κακάκια τους. Δεν κάνουν κακά αυτά αλλού, μόνο εδώ στην άμμο κάνουν κακάκια. Ακόμη δεν έχουν τώρα, θα δείτε. Τα καθαρίζω εγώ, τα βάζω ένα σακουλάκι και τα πετάω. Οπότε δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα, καμία βρωμιά. Το νεράκι τους, καθαρό, κάθε πρωί τα αλλάζουμε. Τα έχουμε στηρωμένα, σας είπα όλα. Προχθές, πριν από λίγες μέρες, αρρώστησε το ένα, βγήκε το εντεράκι του. Το πήγαμε, το χειρουργήσαμε και τώρα είναι μια χαρά είναι. Αυτά με τα γατούλια. Θεωρώ ότι αυτό που με έκανε να εξοικειωθώ από πολύ μικρή ηλικία με τα ζώα ήταν η αγάπη των γονιών μου προς αυτά, διότι μεγάλωσα με σκυλάκι. Ήδη από πολύ μικρή δηλαδή είχαμε ζωάκι μέσα στο σπίτι. Αργότερα αποκτήσαμε γάτες, πουλάκια, οπότε όλο το οικογενειακό μου περιβάλλον έχει να κάνει με τα ζώα. Το πρώτο μου ζωάκι ήταν σε ηλικία 3-4 χρονών. Θυμάμαι ότι το είχα ονομάσει Τσάρλι, διότι ήταν ένα κανισάκι πολύ πολύ παιχνιδιάρικο. Έκανε μάλιστα και πολλά ακροβατικά, οπότε το συνδύασα με τον πολύ πολύ γνωστό Σαρλό. Σήμερα λοιπόν έχω έναν σκύλο, τον Λούι. Τον έχουμε ονομάσει έτσι για τη μεγάλη έτσι αδυναμία που έχουμε στη Γαλλία, οπότε και μας τη θυμίζει. Είναι ένας μεγαλόσωμος λευκός μαλτέζος, ο οποίος συμβιώνει σπίτι μαζί με 2 γάτες που έχουμε. Η καθημερινότητά μας είναι πολύ ευχάριστη και ζωηρή. Πρωί-πρωί σηκωνόμαστε, θα βγούμε τη βόλτα μας. Είμαστε τυχεροί διότι μένουμε κοντά στην παραλία. Οπότε και έχουμε μια περιοχή πολύ όμορφη για να κάνει την πρωινή του βόλτα και το πρωινό του τρέξιμο. Η δεύτερη βόλτα μας γίνεται συνήθως το απογευματάκι και ίσως, εάν είναι καλό παιδί, υπάρξει και μια τρίτη βραδινή βόλτα, πιο αργά, πριν πέσουμε για ύπνο. Σίγουρα, ένας άνθρωπος όπως εγώ, ο οποίος δουλεύει αρκετές ώρες την μέρα, είναι δύσκολο να έχει έναν σκύλο σαν κατοικίδιο, διότι πρέπει να το αφιερώνεις πολλές ώρες της ημέρας και για τη βόλτα του και για να μην νιώθει μοναξιά, για τη φροντίδα του, για την υγιεινή του.
Οπότε είναι ένα κομμάτι που πρέπει κάποιος να το σκεφτεί πολύ πολύ καλά πριν προβεί στο να αποκτήσει ένα κατοικίδιο. Εγώ θυσιάζω πολλές ώρες του προσωπικού μου χρόνου για να είμαι παρέα με το Λούι μου και με τις γάτες φυσικά, ώστε να τους γεμίζω κι εγώ με αγάπη, όπως αυτή εμένα, και να είναι σήμερα ένα από τα πιο πολύτιμα ζωντανές υπάρξεις οι οποίες βρίσκονται στην οικογένειά μου. Μία εμπειρία που δεν θα ξεχάσω ποτέ με ένα ζωάκι μου είναι με τον Σιαμέζο γάτο που έχω, τον Φούτζι, ο οποίος θυμάμαι μία βραδιά το είχε σκάσει από τον μπαλκόνι, προσγειώθηκε κάτω στην πυλωτή στον καζόν και ευτυχώς για καλή μου τύχη δεν έφυγε. Οπότε καθόταν εκεί και περίμενε να γυρίσω εγώ το βράδυ σπίτι για να τον ξανανεβάσω πάνω. Βέβαια φοβήθηκα πάρα πολύ, μήπως έχει φύγει και δεν τον ξαναβρω, αλλά ευτυχώς ήταν εκεί. Φυσικά και δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να είναι χωρίς κάποιο ζωάκι, ό,τι και αν είναι αυτό. Ήδη ξέρω ότι κάποια στιγμή θα αποχωριστούμε, αλλά εντάξει, προσπαθώ να το συνειδητοποιήσω. Φυσικά και τα ζώα, όπως ξέρουμε, είναι αυτά τα οποία χαρίζουν αγάπη απλόχερα χωρίς να ζητάνε ανταλλάγματα και πιστεύω ότι είναι ό,τι πιο σημαντικό στο να μπορέσει να γαλουγηθεί ένας άνθρωπος και να μπορέσει να μοιραστεί συναισθήματα, εμπειρίες και όλη του τη ζωή με κάποιο κατοικίδιο, ό,τι και αν είναι αυτό. Σε όσους λοιπόν δεν έχουν κάποιο κατοικίδιο και το σκέφτονται ή θέλουν άμεσα να αποκτήσουν, θέλω να δώσω μία συμβουλή. Καταρχήν, να μην ξεχάσουν ποτέ ότι πρόκειται για μία ζωντανή ύπαρξη. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι ένα αντικείμενο, το αφήνουμε στο σπίτι, το ξεχνάμε και δεν του δίνουμε την πρέπουσα σημασία και αγάπη. Οπότε η συμβουλή που θέλω να δώσω είναι να το θέλουν 100%, να είναι σίγουροι, να είναι προετοιμασμένοι ότι θα διαθέσουν χρόνο, ίσως αλλάξουν πολλά στο πρόγραμμά τους και ότι θα τους ακολουθεί για πολλά χρόνια στη ζωή τους η ύπαρξη ενός κατοικιδίου. Οπότε είναι κάτι το οποίο θέλει πολύ όριμη σκέψη και θέλει να είμαστε 100% σίγουροι ότι ναι, θέλουμε να έχουμε στη ζωή μας και να μοιραστούμε το χρόνο μας και την καθημερινότητά μας με ένα κατοικίδιο. Στην κοινωνία που ζούμε στη δική μας χώρα υπάρχουν αρκετά πράγματα τα οποία χρήζουν βελτίωση. Βλέπουμε ένα πράσινο φως στην άκρη του τούνελ. Γίνονται πολλές ενέργειες σε πολλά μέρη της Ελλάδος και από πολλούς φιλόζωους ανθρώπους που ευτυχώς υπάρχουν γύρω μας. Ωστόσο, θέλουμε, πιστεύω, πολλή δουλειά ακόμη. Πρέπει το κράτος να φροντίσει για αυτές τις ψυχούλες, είτε είναι γατούλες, σκυλάκια, είτε ό,τι άλλο ζωάκι υπάρχει αδέσποτο, να μεριμνήσουμε, να γίνονται στηρώσεις, ώστε να μειωθεί ο πληθυσμός τους. Όταν αποφασίζουμε να πάρουμε στο σπίτι μας ένα σκυλάκι, ένα γατάκι, είναι πολύ σημαντικό να διαλέξουμε τη σωστή τροφή για το ζώο. Πρώτα απ' όλα, αυτό θα εξαρτηθεί από την ηλικία του. Ένα κουταβάκι και ένα γατάκι πρέπει να τρώει ειδική τροφή για κουταβάκια και γατάκια, γιατί σε αυτό το στάδιο της ηλικίας τους έχουν περισσότερη ανάγκη για ενέργεια. Υπάρχουν ειδικές τέτοιες τροφές στο εμπόριο για αυτό το σκοπό. Όταν ένα ζώο αλλάζει ηλικιακό στάδιο, γίνεται πλέον ενήλικο, αλλάζει και η τροφή του. Διαλέγουμε τότε ξηρά τροφή για ενήλικους σκύλους και γάτες. Και μετά υπάρχει και το στάδιο του υπερήλικου ζώου, όταν είναι μεγαλύτερος ηλικία, που σίγουρα χρειάζεται τροφές με λιγότερα λίπη.
Στο εμπόριο κυκλοφορούν επίσης τροφές για υπερήλικους σκύλους και γάτες. Κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να προσέξουμε για τη διατροφή των κατοικιδίων μας έχει να κάνει με τη στήρωση και τη διατροφή. Όταν στυρώνουμε το σκυλάκι το γατάκι μας, είναι καλό να διαλέγουμε τροφή, ειδική ξηρά τροφή για στυρωμένους σκύλους και γάτες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ειδικά για τις γάτες, γιατί ειδικότερα οι αρσενικοί στυρωμένοι γάτοι πρέπει να τρώνε τροφή για στυρωμένες γάτες, γιατί διαφορετικά είναι πολύ συχνά τα προβλήματα του ουροποιητικού συστήματος αυτά τα ζώα. Κάτι που πρέπει να προσέχουμε όλοι οι ιδιοκτήτες που έχουμε κατοικίδια στο σπίτι είναι να μην δίνουμε στα ζωάκια μας σπιτικά φαγητά, λιχουδιές από το τραπέζι. Σίγουρα πολλές φορές είναι πολύ πιο νόστιμα από μια κροκέτα, αλλά μπορεί να του δημιουργήσουν προβλήματα στο μέλλον και θέματα από το πεπτικό σύστημα. Τα ζωάκια δηλαδή να κάνουν διάρειες και να μην μπορούν να ανεχτούν τη δικιά μας σπιτική τροφή, αλλά και προβλήματα με στοματική υγιεινή και δυσοσμία του στόματος. Σε ό,τι αφορά το πόσο πρέπει να τρώει ο σκύλος και η γάτα, αυτό έχει να κάνει με την τροφή που δίνουμε. Συνήθως οι εταιρείες, ανάλογα με τα κιλά του ζώου, γράφουν ακριβώς πόση ποσότητα ξηράς τροφής πρέπει να δίνουμε στο σκυλάκι, ώστε να καλύπτονται οι θερμιδικές του ανάγκες. Σίγουρα τα κουταβάκια και τα μικρής ηλικίας ζωάκια πρέπει να τρώνε 3 γεύματα την ημέρα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, και όσο ενηλικιώνονται μπορούμε να φτάσουμε στα 2 γεύματα τη μέρα πρωί, βράδυ.